Εντός Μαΐου αναμένεται, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού σε ιδιώτη επενδυτή. Πιστεύουμε ότι με αυτήν τη διαδικασία θα πετύχουμε τα λιμάνια μας να δουλεύουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα στον τόπο μας. Ο Υπουργός Μεταφορών εγκαινίασε κύκλο ενημέρωσης των κομμάτων για το όλο θέμα. Συζητήθηκαν και κάποιες αλλαγές που θα οδηγηθούν ενώπιον της Βουλής πριν αρχίσει η διαδικασία των προσφορών και πριν την τελική έγκριση, η οποία πρέπει να δοθεί από το Σώμα, όπως προβλέπεται από το νόμο περί αποκρατικοποιήσεων. Οι συναντήσεις με τα κόμματα γίνονται παρουσία αντιπροσωπείας του οίκου Rothschild, που είναι σύμβουλος της κυβέρνησης στη διαδικασία. Η μέθοδος θα είναι concession, θα είναι ουσιαστικά ανάθεση της διαχείρισης των χώρων. Για ένα διάστημα το οποίο ακόμη δεν έχουμε καταλήξει, θα είναι γύρω στα 25 με 30 χρόνια. Σε μια άλλη εξέλιξη, η εταιρεία Copalt Air υπέβαλε αίτηση για έκδοση κυπριακού πιστοποιητικού αερομεταφορέα για λειτουργία αεροπορικής εταιρείας με βάση την Κύπρο. Το θέμα αναδεικνύει ο φιλελεύθερος. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν σημαντικές εμπειρίες στον χώρο των αερομεταφορών. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα κριτήρια, τα οποία είναι ιδιαίτερα αυστηρά για την έγκριση μιας καινούργιας αεροπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, η διαδικασία εξέτασης της αίτησης από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 2 ή 4 μηνών. Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε ενδιαφέρον εκ μέρους της εταιρείας για το όνομα ή το έμβλημα των κυπριακών αερογραμμών.